Με τον όρο αναγέννηση εννοούμε το σύνθετο πολιτιστικό, ιστορικό και κοινωνικό φαινόμενο που εμφανίστηκε κατά το 15ο και το 16ο αιώνα στη Δυτική Ευρώπη. Η οικονομική άνθηση και η πολιτική οργάνωση της Φλωρεντίας αποτέλεσαν πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθούν εκεί τα πρώτα και βασικά χαρακτηριστικά της αναγέννησης. Βασικά γνωρίσματα της αναγέννησης είναι η εμπιστοσύνη στη λογική ικανότητα του ανθρώπου, η διεύρυνση των γνώσεων, η εμφάνιση μεγάλων κοινωνικών αλλαγών και νέων αντιλήψεων σε σχέση με εκείνες που επικρατούσαν την προηγούμενη εποχή. Η φεουδαρχία εξασθένησε και ισχυροί μονάρχες με νέες πολιτικές αντιλήψεις πέτυχαν ενότητα ανάμεσα στα διάσπαρτα κρατήδια της Ευρώπης. Διαμορφώθηκαν νέες οικονομικές και κοινωνικές τάξεις, αναπτύχθηκαν η βιομηχανία, το εμπόριο και η αγροτική οικονομία, ενώ οι πόλεις εξυγχρονίστηκαν και η οικονομία οργανώθηκε σε νέες βάσεις, όσον αφορά βέβαια τους φόρους, τις τράπεζες, τα τελωνεία, τα δημόσια δάνεια. Ήταν μια εποχή μεγάλων ανακαλύψεων και μεγάλων αναζητήσεων. Μείνε μαζί μας για να μάθεις για την αναγεννησιακή τέχνη και τους εκπροσώπους της, ξεκινώντας από τον πολυπράγμων και πολυτάλαντο Μιχαήλ Άγγελο. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή σχετικός με τις τέχνες, πάντα κοντά σας Δευτέρα με Τρίτη από το κανάλι 7 Arts. Βρείτε μας στο φατσοβιβλίο, στο στιγμιαίο τηλεγράφημα και στο τιτίβισμα. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν έχεις κάνει ακόμα εγγραφή, κάντε τώρα, πάτα και το καμπανάκι. Η καλλιτεχνική παραγωγή την περίοδο αυτή της αναγεννησιακής τέχνης είναι δύσκολο να οροθετηθεί χρονικά. Ωστόσο, θεωρούμε πως ξεκίνησε στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη Φλωρεντία, τον 15ο αιώνα και διαδόθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη, με διαφορετικούς όμως ρυθμούς και σε διαφορετικό βαθμό ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή. Τον 16ο αιώνα έφτασε σε πολλές χώρες στο απόγειό της. Τα έργα έχουν θέματα κυρίως από την Βίβλο, την ελληνική και ρωμαϊκή μυθολογία, την ιστορία και την σύγχρονη ζωή. Στην ουσία, αποτελεί την απελευθέρωση από τις προκαταλήψεις και τις νοοτροπίες του Μεσαίωνα. Οι αρχαίες κλασικές τέχνες, μετά από μια παραγκώνηση πολλών αιώνων, ως παγανιστικές και ειδωλολάτρικες, επανέρχονται στο προσκήνιο, αυτή τη φορά όμως αναμειγμένες με χριστιανικά στοιχεία. Χαρακτηρίζονται για τη λεπτομέρεια στο σχήμα και στο χρώμα και δίνεται μεγάλη έμφαση στην προοπτική. Για πρώτη φορά, το ανθρώπινο σώμα εκθιάζεται τόσο στη ζωγραφική όσο και στη γλυπτική. Αρχή του ταξιδιού μας σε αυτό το πολύ μεγάλο ταξίδι στην αναγεννησιακή τέχνη δεν μπορεί να είναι άλλος από τον έναν από τους βασικούς εκπροσώπους της, τον Μιχαήλ Άγγελο. Ο Μιχαήλ Άγγελος γεννήθηκε στο Καπρέζε, μια κομμόπολη μόλις 60 χιλιόμετρα μακριά από την Φλωρεντία και που σήμερα προς τιμή του λέγεται Καπρέζε Μικελάντζελο. Είχε άλλα 4 αδέρφια και πάνω στη γέννα του τελευταίου η μητέρα του Φραντζέσκα πέθανε το 1481. Το 1486 η οικογένειά του επιστρέφει στη γενέτειρα του πατέρα του, ο οποίος ήταν ο Λουδοβίκος Μπουαναρότη, στη Φλωρεντία. 2 χρόνια αργότερα, ο μικρός Μιχαήλ Άγγελος μαθητεύει στο εργαστήρι του Ντομένικο Γκυρλαντάιο και τον επόμενο χρόνο γίνεται δεκτός στην Ακαδημία των Μεδίκων και ζει στο παλάτι τους. Το 1496 φεύγει για τη Ρώμη και αναλαμβάνει να φτιάξει το άγαλμα ο μεθυσμένος Βάγχος. Το 1498 αρχίζει να ετοιμάζει την Πιετά για τον καρδινάλιο Ραφαέλε Ριάριο, ένα έργο που θα τον εκτινάξει στα ύψη. Στην αρχή του 1500 επιστρέφει στην πατρίδα του και ξεκινά τον Δαβίδ, το οποίο ολοκλήρωσε 4 χρόνια μετά. Τούτο το άγαλμα είναι περίπου 4,5 μέτρα ύψος και είναι τόσο καλά φτιαγμένο που καθής μπορεί να διακρίνει ακόμα και τις φλέβες του. Την επόμενη χρονιά γνωρίζει τον Λεωνάρντο Νταβίντσι και γίνονται φίλοι παρόλη τη διαφορά ηλικίας τους. Το 1508 αρχίζει να φτιάχνει την Καπέλα Σιξτίνα. Το έργο τελειώνει το 1512 και τον αναγορεύει ουσιαστικά ως το μεγαλύτερο καλλιτέχνη του κόσμου. Το 1525 ξεκινά τη Λαβρεντιανή Βιβλιοθήκη που σχεδιάστηκε να φιλοξενήσει μια θαυμάσια συλλογή βιβλίων των Μεδίκων. Το 1534 πάει οριστικά στη Ρώμη και ετοιμάζει τη Δευτέρα Παρουσία, τη μεγαλύτερη τοιχογραφία που είχε ποτέ ο τότε κόσμος. Το 1546 σχεδιάζει εκ νέου τον Ναό του Αγίου Πέτρου. Απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών και κατόπιν ίσα της επιθυμίας του θαύτηκε στην πατρίδα του τη Φλωρεντία, στο εκκλησάκι Σάντα Κρότσε, αφήνοντας σημαντική κληρονομιά.
και μόνο αν έχει δει κανείς την Καπέλα Σιξτίνα μπορεί να συλλάβει ως πού είναι ικανός να φτάσει ένας εμπνευσμένος δημιουργός σαν τον Μιχαηλάγγελο. Ο καλλιτέχνης, 30 ετών τότε, προτιμούσε τη γλυπτική από τζογραφική μεν και πρότεινε το έργο στον Ραφαήλ που ειδικευόταν στις νοπογραφίες. Ο Πάπας όμως επέμεινε να τον αναλάβει εκείνος το έργο και έπειτα από πιέσεις αποδέχτηκε την πρόταση. Αρχικά του ζήτησε να απεικονίσει τους 12 Αποστόλους, αλλά ο Μιχαηλάγγελος θεώρησε πολύ φτωχή μια τέτοια σύνθεση. Την άνοιξη του 1508 ξεκίνησε να εργάζεται μόνος του στην οροφή της εκκλησίας. Οι βοηθοί του ανακάτευαν τα χρώματα και του μετέφεραν ό,τι ζητούσε πάνω στο ικρίωμα όπου στεκόταν. Δεν ζωγράφιζε εξαπλωμένος, αλλά όρθιος με τα χέρια ψηλά. Καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών ήταν εκνευρισμένος, παραπονιόταν ότι αυτή δεν ήταν η δουλειά του και ότι σπαταλούσε τον χρόνο του για το τίποτα. Ολοκλήρωσε το έργο του μετά από 4 χρόνια. Είχε καλύψει μια επιφάνεια 1000 τετραγωνικών και ζωγράφισε περίπου 300 μορφές. Το αποτέλεσμα ήταν καθηλωτικό. Πρόσωπα, συμβολισμοί, κρυμμένα νοήματα και χρώματα συνέθεταν την εικόνα της οροφής. Μετά το έργο του στην Καπέλα Σιξτίνα, ο Μιχαηλάγγελος απέκτησε τη φήμη ενός μεγάλου καλλιτέχνη. Οι 300 βιβλικές φιγούρες και άλλες θρησκευτικές παραστάσεις, όπως σκηνές από τη Γέννηση, την ιστορία του Νόε ή τη Δευτέρα Παρουσία, εμπεριέχονται σε ένα μεγάλο κομμάτι της Καπέλα Σιξτίνα. Τα 4-7 χρόνια λέγεται ότι ο Μιχαηλάγγελος δεν βγήκε από την Καπέλα Σιξτίνα παρά ελάχιστα και δεν επέτρεψε κανένα να δει το έργο του, δημιουργώντας έτσι μια αναστάτωση, μια φήμη και πλήθος κόσμου συνέρε έξω από το παρεκκλήσι. Σημαντική καινοτομία υπήρξε επίσης η απεικόνιση θεμάτων που προέρχονταν από την αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή παράδοση, χωρίς άμεση σχέση με τη χριστιανική θρησκεία, όπως οι σύμβυλες. Ο θόλος ήταν τόσο ψηλά που επινόησε μια τεχνοτροπία, δηλαδή ζωγράφησε παραμορφωμένες τις φιγούρες, έτσι ώστε ο θεατής που βρίσκεται αρκετά μέτρα πιο κάτω να τις βλέπει κανονικές. Το πρώτο όμως έργο του καλλιτέχνη, που ήταν τότε λίγο μεγαλύτερος από 20 χρονών και ίσως ένα από τα σπουδαιότερα έργα του δυτικού κόσμου, αναφερθήκαμε στην αρχή σε αυτό, είναι η Πιετά, στην είσοδο του Αγίου Πέτρου. Κατά τη διάρκεια της πρώτης διαμονής του στη Ρώμη, από το 1499 έως το 1501, ο καλλιτέχνης ανέπτυξε φιλία με τον τραπεζίτη Τζιάκοπο Γκάλι, που ήταν εκείνος που τον σύστησε σε κάποιους καρδινάλιους για συνεργασία. Μία από τις δουλειές που ανέλαβε ο Μιχαηλάγγελος ήταν η κατασκευή μαρμάρινης Πιετά για το παρεκκλήσι της Σάντα Πετρονίλια από τον Γάλλο καρδινάλιο Ζαν Ντε Μπιέρ, ο οποίος θάπτηκε εκεί κάνοντας πολλούς να πιστεύουν ότι το άγαλμα προοριζόταν για το ταφικό του μνημείου εξ αρχής. Κατασκευάστηκε σε μάρμαρο διαλεγμένο από τον καλλιτέχνη. Ο Μιχαηλάγγελος έλαβε 500 δουκάτα ως πληρωμή και υπέγραψε συμβόλαιο να παραδώσει το άγαλμα σε ένα χρόνο από τις 27 Αυγούστου του 1498. Πράγματι, το άγαλμα το 1499 ήταν έτοιμο να πάρει τη θέση του. Λίγο πριν το 1517 το έργο μεταφέρθηκε στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, όπου άλλαξε θέσεις μέχρι τη σημερινή του θέση που μεταφέρθηκε το 1749. Το 1964 δόθηκε ως δάνειο από το Βατικανό στην Διεθνή Έκθεση της Νέας Υόρκης ως έκθεμα στο περίπτερο της πόλης του Βατικανού. Ο κόσμος σχημάτισε ουρές για να δει από κοντά το πιο διάσημο άγαλμα της εποχής του. Ένα από τα αριστουργήματα της αναγεννησιακής γλυπτικής και μαζί με την Πιετά είναι ένα ακόμη σημαντικό γλυπτό του Μιχαηλάγγελου, ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ διαφέρει από προηγούμενες απεικονίσεις στο γεγονός ότι ο βιβλικός βασιλιάς δεν παριστάνεται μαζί με τον νεκρό Γολιάθ, όπως στα περισσότερα έργα, κυρίως του Ντονατέλο και του Αντρέα Ντελ Βερόκιο που προηγήθηκαν. Μια κοινή εξήγηση γι' αυτό είναι ότι το γλυπτό παριστάνει τον Δαβίδ πριν τη μάχη του με τον Γολιάθ. Αντί να απεικονίζεται νικηφόρος και περήφανος πάνω από το πτώμα του πολύ μεγαλύτερου εχθρού του, ο Δαβίδ φαίνεται να είναι σε ένταση και έτοιμος για μάχη. Οι φλέβες ξεπετάγονται στο δεξί του χέρι και ο στραμμένος του κορμός δίνει την αίσθηση της κίνησης. Κατά αυτή την ερμηνεία, το γλυπτό παριστάνει τον Δαβίδ αφού έχει πάρει την απόφαση να αναμετρηθεί με τον Γολιάθ, αλλά πριν ξεκινήσει η μάχη. Αντίθετα, άλλοι ειδικοί, όπως ο Τζουζέπε Αντρεάνι, ο διευθυντής της Γκαλερία Ντελ Ακαντέμια, θεωρούν ότι παριστάνεται η σκηνή αμέσως μετά τη μάχη, καθώς ο Δαβίδ αναλογίζεται ήρεμα τη νίκη του. Οι αναλογίες του αγάλματος διαφέρουν από αυτές ενός μέσου ανθρώπου. Το κεφάλι, τα χέρια και το πάνω μέρος του σώματος είναι μεγαλύτερα σε σχέση με το κάτω μέρος.
Αν και έχει υποστηριχθεί ότι αυτό είναι δείγμα μανιερισμού, η πιο αποδεκτή εξήγηση είναι ότι το άγαλμα προοριζόταν να τοποθετηθεί σε κάποιο ψηλό σημείο, όπως την πρόσωψη μιας εκκλησίας ή σε ένα ψηλό βάθρο, και οι αναλογίες θα φαίνονταν σωστές αν κάποιος κοιτάζει από χαμηλά. Προβληματισμός υπάρχει επίσης και για το γεγονός ότι παρόλο που το άγαλμα παριστάνει ένα πρόσωπο της βίβλου, η μορφή απεικονίζει έναν άντρα που δεν φαίνεται να έχει κάνει περιτομή σε σχέση με τον πραγματικό βασιλιά Δαβίδ. Υποστηρίζεται ότι αυτό ήταν συνειδητή επιλογή του Μιχαηλάγγελου, που θέλησε έτσι να παραπέμψει στην αρχαία ελληνική αισθητική, σύμφωνα με την οποία ένα υπερτιμημένο πέος θεωρούνταν ακροτηριασμένο. Ακόμα το μικρό μέγεθος των γεννητικών οργάνων της μορφής, που γίνεται μερικές φορές αντικείμενο αστεϊσμού ανάμεσα στους Φλωρεντίνους, αποδίδεται στην απεικόνιση του Δαβίδ πριν από τη μάχη, σε στιγμή έντασης και φόβου, καθώς σε τέτοιες καταστάσεις τα αντρικά γεννητικά οργάνα συστέλλονται. Αυτά για την αναγέννηση και ως πρώτη γνωριμία μας με αυτό το καλλιτεχνικό ρεύμα και με την παρουσίαση βέβαια ενός μεγάλου καλλιτέχνη εκείνης της εποχής, του Μιχαήλ Άγγελου. Θα ακολουθήσουν και άλλοι πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες και πρωτοπόροι της αναγεννησιακής τέχνης. Για σήμερα όμως ήρθε η στιγμή να σας αποχαιρετήσουμε. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάντε ένα like, αφήστε τα σχόλιά σας, στείλτε μας τις απορίες σας και τις προτάσεις σας για έργα τέχνης που θα θέλετε να μάθετε και να ακούσετε. Επίσης, αν κάποιο έργο του Μιχαήλ Άγγελου σας αρέσει, αφήστε κάτω το μήνυμά σας και θα δούμε τι θα κάνουμε γι' αυτό και πώς θα μπορέσουμε να σας το παρουσιάσουμε. Το πιο σημαντικό, μην ξεχάσετε, εγγραφή ή subscribe και κλικ στο καμπανάκι. Όσο για την τέχνη, η τέχνη δεν έχει όρια, είναι ελεύθερη, είναι για όλους και όλοι μπορούν να την κάνουν. Από τον Σκιά, να είστε πάντα καλά και να τα λέτε!